Το φρικτό έγκλημα με θύμα μια 67χρονη γυναίκα και δράστη το γιο της που την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το καλοκαίρι του 2022 στο κέντρο του Ηρακλείου αναβίωσε στις δικαστικές αίθουσες, με το δράστη ακόμη σε παραλήρημα να δηλώνει πως δεν ήταν εκείνος που σκότωσε το θύμα. Ο 43χρονος μητροκτόνος κρίθηκε ένοχος με βάση την πρόταση της εισαγγελέως με μειωμένο καταλογισμό. Κατηγορούμενος κατά το χρόνο τέλεσης του αδικήματος, αλλά ακόμη και σήμερα πάσχει ακόμα και τώρα από νοσηρή διατάραξη των πνευματικών του λειτουργιών, του τέστην ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του, την ίδια την πράξη του και τις συνέπειες αυτής. Ίδια νωρίτερα είχε περιγράψει τη φρικτή κακοποίηση της άτυχης γυναίκας, καθώς οι αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν από γείτονες, οι οποίοι άκουγαν τις κραυγές της, βρήκαν τη γυναίκα με το κεφάλι πολτοποιημένο από τα επανειλημμένα χτυπήματα με ξύλα που είχε δεχτεί. Τραγική φιγούρα η αδερφή του που είχε πρόθεση να τον μεταφέρει στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή την επόμενη μέρα της τραγωδίας. Αυτό είναι και το, θα πω, το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας όσον αφορά τις ψυχικές ασθένειες. Πολλές φορές έχουμε κάποιον συγγενή μας, φίλο, ακόμα και συνεργάτη, ο οποίος έστω και λίγο γνωρίζουμε ότι έχει μια ψυχική προδιάθεση ή πάσχει, όπως εν προκειμένου, από κάποια ψυχική ασθένεια. Και πολλές φορές δεν σπουδαιολογούμε αυτή την κατάσταση, διότι υπάρχει. Μέχρι και σήμερα υπάρχει ένα ταμπού ως προς αυτά τα ζητήματα. Φρονώ ότι αν από την πρώτη στιγμή αυτός ο άνθρωπος είχε εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή, στην οποία μετέβη αλλά έφυγε, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα και δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Ο συνήγορος του κατηγορουμένου ζήτησε να κριθεί ως ακαταλόγιστος και να μεταφερθεί στο ψυχιατρίο του Κορυδαλλού. Το δικαστήριο θα καταλήξει σε σωστή απόφαση, έτσι ώστε να εντάξει αυτόν τον κατηγορούμενο σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα και να έχει τα κατάλληλα άτομα και την κατάλληλη αγωγή ώστε να ρυθμίσει τη ψυχική ασθένεια από την οποία πάσχει. Τα 5 αναμένεται να παραμείνει στην ψυχιατρική κλινική του Κορυδαλλού.